Λοιπόν, γευστικά θα παραμείνουμε. Α, ωραίο. Γευστικά, εδώ γύρω-γύρω θα κινηθούμε από τη γεύση, αλλά και τον πρωταθλητισμό. Το ξέρεις ότι έχουμε εθνική ομάδα αρτοπίας? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν το ήξερα. Ωραία. Το ότι έχουμε ομάδα αρτοπίας γενικότερα στην Κρήτη, το ξέρεις ότι έχουμε εδώ? Όχι. Γνώρισέ μας τι. Η μισή είναι εδώ. Γεια σας, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βασίλης Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών Νόμου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Η κυρία Μαρίνα Παντερμαράκη, μέλος της ομάδας που διαγωνίστηκε. Ακριβώς. Και θα τα πούμε, νέο μέλος της Εθνικής Ομάδας Αρτοπιών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Βασίλης Καμαράτος, είναι ταμείας του Σωματείου και μέλος της ομάδας που διαγωνίστηκε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πήγατε το Γενάρη στο Παρίσι, σωστά? Πότε πού ήταν ο διαγωνισμός που διαγωνιστήκαμε? Ο διαγωνισμός που διαγωνίστηκε η Εθνική Ομάδα Αρτοπίας ήταν στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Αλλά ήταν η Εθνική Ομάδα Αρτοπίας που υπήρχε μέχρι και που έγινε το πρωτάθλημα, το έκτο πρωτάθλημα Αρτοπίας. Τώρα που έγινε το έκτο πρωτάθλημα Αρτοπίας, εμείς βγήκαμε πρώτοι. Όχι, βγήκαμε σωστά? Πρώτοι, ναι, είναι η δεύτερη φορά. Είναι, το 2016 είχαμε ξαναβγεί πάλι πρώτοι. Α, δηλαδή είχαμε το κολλάει. Είναι λοιπόν ένα άθλημα δηλαδή το οποίο το κάνουμε χρόνια τώρα. Έχουμε πάει 4 φορές στο Πανελλήνιο διαγωνισμό. Έχουμε πάρει 4 βραβεία, 2 φορές το πρώτο και 2 φορές από το δεύτερη και τρίτη θέση. Ο κύριος Καμαράτος ήταν την τρίτη φορά που πήγαμε ή τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη. Και πήρε το, ήταν η τρίτη θέση τότε. Πόσες ομάδες διαγωνίστηκαν τώρα στο τελευταίο πρωτάθλημα? 5 ομάδες. Πόσο σημαντικό τώρα είναι πραγματικά να υπάρχει αυτό? Δηλαδή, σε ένα πρωτάθλημα αρτοπίας, σε τι διαγωνίζεστε? Δεν ξέρουμε ότι είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Τι αλλάζει, τι φέρνει καινούριο και γιατί είναι τόσο σημαντικό το ότι πια και μέσω της Εθνικής Ομάδας είμαστε στο κάδρο και υπάρχουμε στο παγκόσμιο, ας πούμε, γίγνεστε? Θα πούμε το λόγο που γίνεται και από εκεί και πέρα θα μας πούν τα παιδιά σε τι διαγωνίστηκαν, που ήταν και οι άμεση υπέκταση της ομάδας του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα. Το ζητούμενο είναι να κρατάμε ψηλά το επάγγελμά μας, να προβάλλουμε τι κάνουμε μέσα στα μαγαζιά μας, γιατί ο κόσμος έρχεται το πρωί να πάρει το ψωμί του, να πάρει το κουλούρι του, να πάρει το πρωινό του τέλος πάντων, αλλά δεν βλέπει τι γίνεται μέσα. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει είναι και με τις γιορτές ψωμιού που κάνουμε, να θυμίσω ότι στο Ηράκλειο κάναμε την τέταρτη γιορτή ψωμιού το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να βγάλουμε τα εργαστήριά μας έξω και να δείξουμε τι κάνουμε μέσα σε αυτό το χώρο. Όταν εμείς εργαζόμαστε και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοιμούνται. Προφανώς, να βρεις και στους τέσσερις το πρωί. Γιατί οι ώρες είναι άγριες λίγο. Βάρβαρο, το ξέρουμε. Και να δείξουμε τη διαφοροποίηση του φούρνου από ένα σημείο πώλησης. Δηλαδή, ο φούρνος είναι το σημείο το οποίο ξεκινάει και παράγεται το προϊόν μέχρι και την ώρα που θα πουληθεί. Ένα σημείο πώλησης απλά θα το πάει κάποιος και από εκεί θα πουληθεί. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε, αυτό δηλαδή είναι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος γίνονται αυτά τα πρωταθλήματα, στο να δείξουμε πραγματικά στον κόσμο. Αυτό έξω είναι πολύ διαδεδομένο. Φανταστείτε ότι γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, περνάς τα προκριματικά και πας στο Μουντιάλ να παίξεις, ας πούμε, στους τελικούς. Έτσι ακριβώς έγινε και εδώ. Η Εθνική Ομάδα Αρτοπίας, λοιπόν, η οποία υπήρχε και με τη σύστασή της, έχει δύο μέλη κριτικά. Έχει τον κύριο Καλαϊτζάκη και τον κύριο Βοιατζή, τον Διονύση. Αυτή είναι από το 2016. Από την πρώτη φορά δηλαδή που πήραμε το χρυσό το 2016, από τότε είναι μέσα στην Εθνική και συνεχίζουν τώρα. Και προσθέθηκε φυσικά σαν ένα μέλος η κυρία Μαρίνα Παντερμαράκη και άλλα δύο μέλη από τις άλλες ομάδες που διακριθήκανε στην πρωτιά όσον αφορά το ατομικό κομμάτι. Δηλαδή η Μαρίνα Παντερμαράκη διακρίθηκε στο καλλιτεχνικό. Κάποιοι άλλοι διακρίθηκαν στο ψωμί και κάποιοι άλλοι στο πρωινό. Ωραία. Στα προϊόντα. Πάμε και στη Μαρίνα να μας πούνε τι διαγωνίστηκαν. Λοιπόν, στο καλλιτεχνικό εμείς επιλέξαμε να δώσουμε μία πλευρά της Κρήτης του τόπου και γι' αυτό είχε πολλά στοιχεία. Φτιάξαμε ένα κρητικό με νεκρή ζύμη ακριβώς, ο οποίος είχε το χαρακτηριστικό του μουστάκι, το σαρίκι του, τα στιβάνια του. Και δεν θα μπορούσε να μην βάλουμε και τη λύρα, την παραδοσιακή. Και επειδή το θέμα ήταν η μουσική, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι μέσω αυτής ανθίζει. Και βάλαμε ένα δέντρο, στα κλαδιά του λοιπόν κρεμόντουσαν οι νότες. Τι τέλειο. Εντυπωσιακό. Και όλο αυτό με ζύμη. Ναι, ακριβώς. Καλά, είναι εύκολο τώρα να το κάνεις αυτό το πράγμα?
Αν μάθεις κάποιες τεχνικές, νομίζω δεν θα είναι δύσκολο. Έχει και αυτό το βαθμό της δυσκολίας, αλλά θέλει συγκέντρωση, προσπάθεια, πολλές προπονήσεις. Mm. Πείτε μας το τώρα αυτό. Προπονείστε, μαζεύεστε δηλαδή και κάνετε προπόνηση. Ναι, μαζευόμασταν όλο το ένα μήνα, ένα Σαββατοκύριακο, και κάναμε καθαρά το πρόγραμμα που θα κάναμε και στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη μέρα κάναμε το 3ωρο της προετοιμασίας και την επόμενη μέρα κάναμε τις 9 ώρες παραγωγής. 9 ώρες! Εδώ έχει πολύ δουλειά, πολύ! Συγκεκριμένο χρόνο μέσα σε 9 ώρες να κάνει η Μαρίνα το καλλιτεχνικό, εγώ να κάνω το πρωινό και ο Μενέλος, και ο Μενέλος να κάνει τα ψωμιά. Πείτε μας κι εσείς λοιπόν, κύριε Καμαράτη, για το πρωινό. Εγώ είχα αναλάβει το κομμάτι του πρωινού, έκανα το γαλλικό κουρασάν. Κάναμε το κρουασάν γεμιστό με μπράουνις και πατισερί. Ναι. Και μετά μας είχαν δώσει μια κατηγορία να φτιάξουμε γκουρμέ σάντουιτς, ένα καινοτόμο, κουλούρια Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν στο δικό μου κομμάτι. Λοιπόν. Καλά, ναι. Τώρα μας ανοίξετε βέβαια την όρεξη, γιατί για κρουασάν εγώ προσωπικά τρελαίνομαι για όλα τα ίδια. Αλλά... Εντάξει, έχουν κάνει τα κουμάντα τους, δεν στο είπα πριν. Τι λέτε τώρα. Συγγνώμη, για να καταλάβω, το φτιάξατε ζωντανά εκεί. Ναι, ναι, εκεί πέρα. Ο κόσμος περνούσε και μας έβλεπε κανονικά να εργαζόμαστε ακριβώς. Είναι κανονικό εργαστήριο μέσα στην έκθεση. Το οποίο είμαστε τρεις ομάδες, κάθε φορά διαγωνιζόμαστε. Και ο καθένας έχει το δικό του χώρο, το οποίο ζυμώνει, πλάθει, φουρνίζει, όλα. Και υπάρχουν εκεί κάποιοι που εποπτεύουν, δηλαδή ελέγχουν και τους χρόνους. Γιατί μας είπατε και για τους χρόνους στην Ελλάδα. Υπήρχε κριτική επιτροπή. Ήταν ένας κύριος από την Ιταλία. Το όνομά του δεν το θυμάμαι. Ο Ματέο. Ορίστε. Ήταν ο Παναγιώτης ο Καλλιώτης, ο οποίος είναι προπονητής και είναι στη Γαλλία. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη κάποιοι σεφ. Και τι μετράει τώρα, μετράει η εμφάνιση, μετράει η γεύση, μετράει τα αγγλικά, τι μετράει και κερδίσαμε. Δηλαδή πού ήτανε. Όλα όσα είπατε. Συν τους χρόνους, δηλαδή ότι πρέπει οι συνταγές να βγουν όλες που έχεις δηλώσει και ή σου έχουν δώσει και να βγουν μέσα στο χρόνο. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά, όλες οι ομάδες από ό,τι είδα τελειώσανε πριν το χρόνο τους, δηλαδή ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο πριν ας πούμε, γιατί είναι και να στηθεί το, βέβαια, το προϊόν. Αυτή τώρα η αγωνία, η μάχη με το χρόνο, εμένα μου φαίνεται βασανιστική, δηλαδή να προλάβουμε, να είναι έτοιμο. Γι' αυτό γίνανε και οι προπονήσεις και γίνανε σε πραγματικές συνθήκες πρωταθλήματος, δηλαδή να βγουν ακριβώς οι χρόνοι και να βγει ακριβώς το προϊόν που θα πρέπει να παρουσιαστεί. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Τα παιδιά έχουν όρεξη. Mm. Το παρήγορο είναι ότι αν κοιτάξετε και τις φωτογραφίες, και που είναι πολύ ο κόσμος, είναι όλοι νέοι. Βέβαια. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος μπορώ να πω ότι ήταν ο κύριος Καμαράτος. Ο οποίος είναι μικρότατος. Μικρότατος, αλλά ήταν μεγαλύτερος. Και άλλος ένας κύριος που ήταν. Όλοι οι άλλοι ήταν στην ηλικία της Μαρίνας, παιδιά 20, 22 χρονών, 25, 30 ξέρω εγώ. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο για τον κλάδο το δικό μας. Έτσι κι αλλιώς ο δικός σας κλάδος έχει αλλάξει τελείως από τα παραδοσιακά που ξέραμε, τους φούρνους που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα έχουμε πάει σε υπερκαταστήματα, έχουμε πάει σε φούρνους που διαθέτουν τα πάντα, σωστά. Σωστά. Και που φτιάχνετε μέσα στους φούρνους σας απίστευτα πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα, η αλήθεια είναι να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή τα νέα, ειδικά τα νέα τα παιδιά είναι καταρτισμένα πλήρως. Mm. Έτσι μπορούν να φτιάξουν πραγματικά τα πάντα και το αποδείξανε και στο πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στο χώρο μας. Δηλαδή δεν υπάρχουν χέρια, τεχνίτες δεν υπάρχουν. Mm. Γιατί όλοι φοβούνται τη νύχτα. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά χρειάζεται και εκεί η στήριξη. Διότι η αλήθεια είναι ότι για να στήσεις ένα εργαστήριο φούρνου χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Οπότε χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία, δηλαδή να προστέψουν λίγο τις διαδικασίες, να μπορούν και οι αρτοποιοί να μπουν σε αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να ανανεώσουν τους χώρους τους. Και να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερα προϊόντα από ό,τι κάνουμε τώρα με πιο νέα τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει, δυνατότητες υπάρχουν. Mm-hmm. Απλά πρέπει λίγο. Και ήταν και ένα από τα θέματα ας πούμε, που συζητήσαμε στο συνέδριο που είχαμε πάνω στην Ομοσπονδία το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και αυτό και το θέμα με τα εργατικά χέρια, ξέρω εγώ. Τώρα, με τις σχολές αρτοποιίας. Υπάρχουν σχολές αρτοποιίας. Υπάρχουν σχολές. Στην Κρήτη έχουμε σχολή αρτοποιίας. Υπάρχουν κάποιες σχολές. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να υπάρχουν και άλλες. Ή καλό θα ήταν να υπάρχει και στη δημόσια εκπαίδευση αυτό. Δηλαδή, όπως είναι τόσα άλλα επαγγέλματα που το παιδί μπορεί να διαλέξει από την τρίτη γυμνασίου ότι εγώ θα κάνω αυτό το επάγγελμα. Mm-hmm. Θα ήταν καλό να υπάρχει στη δημόσια εκπαίδευση και αυτό. Είναι κοστοβόρο το εργαστήριο για να στηθεί. Αλλά στις μεγάλες πόλεις θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλωτικά και να αρχίσει σιγά σιγά να λύνεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή το συζητάμε τώρα. Αν γίνει αύριο, αυτό τα αποτελέσματα θα τα δούμε μετά από 5 χρόνια.
Σωστά. Κύριε Καμαράτο, εσείς βλέπω είστε και ταμείας του σωματείου και θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τα οικονομικά, μάλλον για το ενεργειακό κόστος, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένας βραχνάς για τους αρτοποιούς. Μεγάλος. Τα τελευταία χρόνια φυσικά έτσι. Για το ενεργειακό κόστος. Α, συγγνώμη. Το ενεργειακό κόστος, εντάξει, έχει, τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί όλα στην αγορά και κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή στο επάγγελμά μας. Είναι και το ρεύμα, οι αυξήσεις όλα έχουν μπει. Εμείς σαν καταστήματα δεν μπορούμε να βάλουμε τόσο αυξήσεις έτσι ώστε να τα ισοβαθμίσουμε και να τα φέρουμε σε μια τάξη το οποίο και εμείς να έχουμε κέρδος, αλλά και ο καταναλωτής να μπορεί να μπαίνει στο κατάστημα και να ψωνίζει ό,τι θέλει χωρίς να έχει το άγχος πόσο θα πληρώσει και τι θα κάνει. Ναι. Τώρα βοήθεια προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια. Όλα έχουν αυξηθεί και το ρεύμα, τα πάντα. Και είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τώρα, μιας και λέγατε, κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως για τα εργατικά χέρια που λείπουν, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω το κορίτσι που είναι τόσο νέα. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το κλάδο? Εμείς έχουμε οικογενειακή επιχείρηση, οπότε μεγάλωσα μέσα σε αυτό το επάγγελμα, το περιβάλλον. Mm-hmm. Ήξερα ότι είναι δύσκολη δουλειά, αλλά επειδή νομίζω ότι είμαι δημιουργικό άτομο, αυτό που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν μόνο αυτό. Μ' αρέσει να ευχαριστώ τους άλλους, η απόλαυση αυτό, του δίνεις κάτι, του προσφέρεις και βλέπεις κατευθείαν στα μάτια του ότι είναι, λες, άξιζε τον κόπο. Είναι πολύ δημιουργικό επάγγελμα, ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι, ναι. Και μπορείς να εξελιχθείς, εξελίσσεσαι συνέχεια, mm-hmm. γνώσεις πολλές, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και τώρα ετοιμάζεσαι για τη Γαλλία? Τώρα υπάρχουν δύο, και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Ξεκινάμε, θα δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες άλλες, ας πούμε όπως τη γιορτή ψωμιού, ίσως κάνουμε μια εμφάνιση εκεί πέρα. Ως εθνική ομάδα, με φανέλα έχουμε εθνόσημο κανονικά. Ναι, ωραία, τέλεια. Δεν τη φέρουμε να σας τη δείξω. Βέβαια, μπορείτε να πάρετε το χρυσό σε κάποια από αυτά, στο παγκόσμιο το επόμενο και να ξαναρθείτε εδώ να τα πούμε με τις φανέλες. Φανταστείτε. Θα μπορέσουμε. Φανταστείτε ότι. Φανταστείτε στο παγκόσμιο πήγανε 10 κράτη, βγήκαμε 7. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε η Ελλάδα σε τέτοιο διαγωνισμό. Ναι, πρώτη φορά. Είναι σημαντικό όμως να έχεις αυτή τη γνώση, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στο τέλος δεν είναι η πρώτη θέση, είναι όλη η διαδρομή που κάνεις και οι γνώσεις οι οποίες θα αποκομίσεις. Αυτό είναι αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα, όταν θα βγεις πρώτος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ακούγεσαι και διαφημίζεσαι, mm-hmm. και αυτός είναι και ο στόχος που ξεκινήσαμε τότε, mm-hmm. Τους διαγωνισμούς αυτούς. Δηλαδή, στο πρώτο διαγωνισμό, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, τι κάναμε? Ανεβάσαμε, σαν να κάνει τεχνικό, το γαμοκούλουρο, το ξομπλιαστό. Mm. Ανεβάσαμε σαν προτάσεις, ας πούμε, για πρωινό, ας πούμε, και όλα αυτά τα λιχναράκια, τα καλίτσουνια μας, mm. ανεβάσαμε διάφορα τέτοια, ανεβάσαμε παξιμάδι και ανεβάσαμε φυσικά και τοπικά ψωμιά από εδώ πέρα, όπως είναι ψωμιά χαρουπιού, ολικής άλεσης, με κριθάρι και τέτοια και άλλα, ας πούμε, που παρουσιάσαμε. Δηλαδή αυτό που θα... και χορτοπιτάκια. Βέβαια. Και τυροπιτάκια με χόρτα και μυζήθρα από εδώ πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή πήραμε τελικά, τα πήγαμε Θεσσαλονίκη και κάναμε όλη την παραγωγή με ντόπια προϊόντα. Και αυτό που θέλαμε ήταν να δείξουμε την ντόπια παραγωγή των κριτικών προϊόντων, ας πούμε, των... Φοβερή διαφήμιση. Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα από τα ζητούμενα, ήταν αυτό. Το ίδιο φυσικά έκαναν και οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό θα ήταν ωραίο να γίνεται και στο εξωτερικό. Απλά τώρα εκεί κάνουν ένα άλλο κουμάντο, ας πούμε, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα, συγκεκριμένοι κανόνες, και έχουν βάλει τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι το κρουασάν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Η Γαλλία, τι θα βάλουμε. Βέβαια, λίμωνο. Και τα ψωμιά, ας πούμε, που εντάξει, θα διαγωνιστούν στην παγκέτα, που και αυτό το είχαν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και άλλα ψωμιά τα οποία μπορείς και εσύ να βάλεις στο μενού μέσα. Γι' αυτό και τα παιδιά της εθνικής ομάδας διαγωνίστηκαν τότε, κάναν και αυτές τις προπονήσεις τους κατευθείαν με υλικό και με ύλη, mm-hmm. που θα διαγωνιζόταν στην Ευρώπη. Mm. Αυτό έκαναν τώρα και τα παιδιά. Δηλαδή, διαγωνίζονται κατευθείαν και φτιάχνουν τα πράγματά τους, τα προϊόντα που θέλουν, όπως θα τα κάνανε στη Γαλλία ή στην Ιταλία, που θα πάνε, ας πούμε, για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάνε την επόμενη διετία. Μπορεί να πάνε τη μεθεπόμενη. Αλλά είναι μια προετοιμασία που γίνεται και χρειάζεται. Είναι πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι. Ο κριτικός φαγώθηκε? Όχι, δεν τρώγεται. Α, είναι κριτική, δεν τρώγεται. Σας το έχουμε στείλει σε φωτογραφίες εκεί.
να δείτε πραγματικά γιατί πόσο. Εγώ θα έκλαιγα αν είχα κάνει τόσο κόπο και μετά το έβλεπα να μου το φάνε, έτσι. Αλλά να πούμε ότι αυτά όμως όλα είναι από ζυμάριδε που τρώγεται κανονικά. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κύριε Δαφέρμα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μια και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας, λίγο για τον κλάδο, έτσι, πώς έχει τα τελευταία χρόνια, αν έχουν φύγει κάποιοι αρτοποιοί από τον κλάδο, αν συρρυκνώνει το κλάδος εδώ τοπικά, τι γίνεται, αν κλείνουν οι φούρνοι που λέγαμε της γειτονιάς, οι κλασικοί φούρνοι. Πάντα λέμε ότι το ψωμί δεν θα σε αφήσει. Mm-hmm. Όταν γίνεις φούρναρης θα έχεις ψωμί να τρως. Δυστυχώς όμως, γιατί είναι και καταστάσεις που δεν μπορείς να τις ελέγξεις, είναι ότι τα χρόνια που περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, και η οικονομική κρίση και μετά η πανδημία με τον κορονοϊό και μετά η κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ήρθε το ένα να κουμπώσει πάνω στο άλλο και πάρα πολλά αρτοποιεία δεν αντέξανε. Δηλαδή περίπου στα 20 αρτοποιεία στο νομό Ηρακλείου κλείσανε και στην ενδοχώρα και στην πόλη. Από αυτά κάποια ήταν γιατί οι άνθρωποι βγήκαν στη σύνταξη και δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση και κάποια άλλα ήταν ότι δεν μπορέσαν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος όλης αυτής της κατάστασης που επικρατούσε. Γενικότερα όμως, ο φούρνος είναι ένα επάγγελμα που πραγματικά πάντα έχει δουλειά. Δηλαδή το θέμα είναι να μην δείχνει καμιά στραβή, ας πούμε, και σε παρέα από κάτω. Από εκεί και πέρα, πρόσκληση προς τους συναδέλφους να συμμετέχουν στο σωματείο, γιατί η αλήθεια είναι στο σωματείο δεν σταματάμε. Ο κ. Καμαράτος είναι εδώ, μπορεί να το επιβεβαιώσει και τα άλλα τα παιδιά που θα μπορούσαν να έρθουν. Κάνουμε συνέχεια δράσεις, επιμόρφωση. Προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, να μην χάνουμε τίποτα τώρα και με τις νέες αλλαγές που έχουμε και με τις ταμιακές, τα ΠΟΣ, με την κάρτα εργασίας και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Εμείς συνέχεια στέλνουμε ενημερώσεις στους συναδέλφους, γιατί έχουμε μία πλατφόρμα στο Viber που επικοινωνούμε και έχουμε και τα email όλων που τους στέλνουμε την ενημέρωση που παίρνουμε κι εμείς ή προσπαθούμε να μας έρθει. Και προσπαθούμε να γίνει όσο γίνεται πιο εύρυθμη η λειτουργία των αρτοποιείων στην αγορά. Εσείς ψωμί τρώτε? Δεν φαίνεται. Τρώμε. Γιατί φτιάχνουμε κάτι και οπωσδήποτε πρώτα το δοκιμάσαμε. Ωραία. Οι Κρήτες τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τις προτιμήσεις τους σε ό,τι αφορά το ψωμί. Δηλαδή, ζητάνε άλλα και άλλα πράγματα από αυτά τα ξενόφερτα και τα υποδέλυπα? Όχι. Ιδιαίτερα. Πιο πολύ. Ναι. Πιο πολύ ψάχνουν τώρα να βρουν τις διατροφικές αξίες. Πάνε πιο πολύ προς τα υγιεινά. Σικάλεως, ολικής, πολύσπορα. Έχει αλλάξει λίγο. Εντάξει, υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν και το ψωμί, το λευκό που λένε, να το βουτήξουν. Ναι, έχουν έρθει μπάρες μέσα στα μαγαζιά μας, έχουν έρθει διάφορα που είναι πιο υγιεινά. Πιστεύω έχουμε από όλες τις κατηγορίες που πελατών που έχουν γνώμη για το ότι θέλουν στο τραπέζι τους. Ο κριτικός πάντως συνεχίζει να τρώει κανονικά ψωμί, έτσι δεν είναι δηλαδή ψωμί και παξιμάδι. Ναι. Πρώτα θα φάει το παξιμάδι και μετά θα φάει το ψωμί. Αν έχει πιο πολύ, έχει το παξιμάδι. Υπάρχει, όχι, δεν είναι πιο πολύ. Απλά δεν υπάρχει σπίτι στην Κρήτη που να μην έχει τουλάχιστον δύο ειδών παξιμάδι μέσα. Ναι, το προσυπογράφω. Αυτό είναι λοιπόν ένα προϊόν το οποίο πραγματικά πρέπει τα αρτοποιεία όλα να το στηρίζουν και να το στηρίξουν ακόμα περισσότερο, να μπουν σε νέες κατηγορίες προϊόντων και ίσως πιο μικρά και διαφορετικά. Το χαρούπι παίζει πάρα πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια. Τελευταία δεκαετία έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόδα που ήρθε και θα περάσει. Mm-hmm. Είναι γιατί καταλάβαμε τι αξία έχει το χαρούπι στην υγεία μας. Mm-hmm. Οπότε φτιάχνοντας ένα σωστό προϊόν με χαρούπι μπορεί να ενταχθεί παντού το χαρούπι. Από το ψωμί, το παξιμάδι, τα βουτήματά μας, τα κέικ μας, σε όλα τα προϊόντα μπορεί να μπει. Οπότε καλό είναι όλοι να ψαχτούν και να φτιάξουν νέα προϊόντα και να δούνε την ιστορία. Τι έφτιαχναν παλιά οι παππούδες μας, οι γιάδες μας, να τα ξαναβγάλουμε και πώς τα έφτιαχναν. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε ένα προϊόν που λέγεται παξιμάδι, το οποίο είναι πιστοποιημένο προϊόν πήγαμε έψιλον. Από το 90 τόσο, πριν το 2000. Και έχει συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής με συγκεκριμένα υλικά, θα πρέπει να το κάνουμε έτσι για να έχει την αξία που είχε τότε. Mm-hmm. Δεν είχε δηλαδή η γιαγιά μας, ας πούμε, λιπαρές ουσίες άλλες πέραν του ελαιόλαδου που θα ήθελε να βάλει μέσα. Θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τα κρητικά προϊόντα στα ξενοδοχεία, τα κρητικά πρωινά κτλ. Γίνεται, ναι, υπάρχει.
Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν ήδη ξενοδοχεία μεγάλα τα οποία έχουν κριτική γωνιά και έχουν εκεί παξιμάδι και άλλα κριτικά προϊόντα φυσικά. Mm-hmm. Ωραία. Και για να κλείσουμε, εγώ λέω να κλείσουμε με το νέο αίμα της παρέας, να μας πει έτσι, τα όνειρά της και πώς βλέπει και τον κλάδο έτσι, για τα επόμενα χρόνια. Επειδή τώρα ξεκινάω τα δικά μου βήματα, γνωρίζω ότι δεν θα είναι εύκολα. Σίγουρα πρέπει να ρίξεις μεγάλο υδρότα, αγώνα ακριβώς. Αυτό που έγινε τώρα και πήγαμε στο διαγωνισμό, για μένα νομίζω μου άνοιξε αρκετές πόρτες και σίγουρα το τι θα ακολουθήσει. Θα ήθελα ιδανικά να μπορέσω και στην πόλη που μένω, στη Νεάπολη Λασιθίου, να φέρω κόσμο και να αναγνωρίσει τα παραδοσιακά προϊόντα που βγάζουμε και στο δικό μας αρτοπείο, αλλά γενικότερα και στα αρτοπεία που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και παντού, έτσι. Και εγώ κατά το ίμιση είναι απόλυτη, το εύχομαι όλα τους να πάρει να ξέρει. Μπλέξαμε τώρα εδώ, κύριε, το καταλαβαίνετε, αφού μπλέξαμε με την Νεάπολη. Αυτό, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε απλά τα ντόπια προϊόντα, για να δείξουμε την αξία τους, η οποία έχει πέσει, νομίζω, αυτά τα χρόνια. Η αξία έχει πέσει ή η εικόνα που έχουμε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Όχι οικονομική αξία, αξία σαν προϊόν. Λίγο το υποτιμάμε γιατί βλέπουμε τα ξενόφερτα και λέμε αυτό είναι πιο εντυπωσιακό. Ναι. Ποιο είναι όμως πιο ωραίο, πιο υγιεινό. Σωστά, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για τα καλούδια που μας φέρατε. Θα τα τιμήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή καλή επιτυχία, εύχομαι. Και στα επόμενα πρωταθλήματα να είμαστε μπροστά και με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτάκι. Πες το. Μιας και λέγαμε προηγουμένως και τα παξιμάδια και τα παξιμάδια και τα υπόλοιπα. Θες να σου πω διαχρονικά ποιο είναι το νούμερο ένα στο Tasty, στο Atlas, το νούμερο ένα σε σαλατικό υποτίθεται στον πλανήτη. Για πες το. Ο Ντάκος, φίλε μου. Ο Ντάκος, η γνωστή κουκουβάγια. Παιδιά, δείτε αυτό εδώ. Φέρτε μας το όλο μπροστά για να το δούμε. Δείτε εδώ. Ο Ντάκος, το παραδοσιακό κριτικό, εκεί, ο πλανήτης τι ψηφίζει, Ντάκο. Ντάκο. Και χωριάτικη βλέπω. Και χωριάτικη παρακάτω και θέλω να σου πω ότι δεν έχω στείλει όλη τη λίστα, αλλά κάνα 3-4 θέσεις παραπέρα, είναι και τα χόρτα. Μάλιστα. Έτσι τα γράφουν, με αυτή την ονομασία και θεωρούν ότι είναι στη θέση 9, ότι τα χόρτα είναι κορυφή. Έτσι. Στον πλανήτη. Πάμε. Πάμε. Πάμε διαφημίσεις.